Σε ένα πολυπληθές και ενθουσιώδης ακροατήριο μίλησε το απόγευμα της Τετάρτης στο κλειστό γυμναστήριο Μεσολογγίου ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάριος Σαλμάς. Οι ψηφοφόροι του Ετώλα Καρνάνα πολιτικού κατέκλυσαν από νωρίς το χώρο εντός και εκτός του γηπέδου. Ο κύριος Σαλμάς, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, αναφέρθηκε στις θέσεις και τις πρωτοβουλίες του κόμματός του στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο κυβερνητικό έργο που έχει παραχθεί στον ομό, εστιάζοντας κυρίως στο χώρο της υγείας. Παράλληλα, άσκησε αυστηρή κριτική στο Πασόκ που τόσα χρόνια διακυβέρνησης είχε απαξιώσει τον ομό και δεν προχώρησε κανένα έργο ανάπτυξης για την Ετωλοκαρνανία. Το παρόν στη συγκεκριμένη εκδήλωση έδωσαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Μαγκίλιανς και Σπύλιος Λιβανός, δήμαρχοι και κομματικά στελέχη του νομού. Η κυβέρνηση όμως έβαλε σε προτεραιότητα και το δικό μας νομό. Γνωρίζουμε όλοι ότι η Ετωλοκαρνανία δεν ήταν ένας από τους προνομιούχους νομούς. Είχε χαμηλό επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και λιγοστές βασικές υποδομές για λίγα χρόνια. Αν εξαιρέσουμε τις συνθέσεις με το Ρήνο και την Πρέβεζα, σχεδόν κανένα έργο δεν ολοκληρώνουμε. Θυμίζω ότι ολοκληρώσαμε την παράκαμψη της ΝΑΠΑΚ με συνολικό προϋπολογισμό 42 εκατομμύρια ευρώ και μήκος 13 χιλιόμετρα. Ξεκίνησε το 1983, πριν 25 ολόκληρα χρόνια. Την Ιόνια οδό που έφυγε από τη σφαίρα των εξαγγελιών στις οποίες παρέμενε επί δεκαετίες ολόκληρες. Ένα έργο διπλάσιου προϋπολογισμού από τη γέφυρα Ριοντήριο. Ένας δρόμος 196 χιλιόμετρων, τα 117 από τα οποία κατασκευάζονται στον ομό μας. Θυμίζω, το πρώτο τμήμα της σύνδεσης, ας τα πούμε την Ιόνια οδό, συνολικού μήκους 7,5 χιλιόμετρων και προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων ευρώ, που θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2009. Θυμίζω τον δρόμο Αλευράδας Κέντρα Κατάρνας, μήκους 7,5 χιλιόμετρων, όπου επί χρόνια σέβαλε. Θυμίζω τον Πλατιγιάννη, όπου επί 5 χρόνια από το 1999 στο 2004 είχαν δώσει μόνο 5 δισεκατομμύρια δραχμές. Όταν εμείς από το 2004 μέχρι σήμερα δώσαμε 20 δισεκατομμύρια δραχμές και σήμερα το έργο αυτό είναι ένα μεγάλο πραγματικό έργο. Είναι έτοιμο το φθινόπωρο του 2010. Δημοκρατήθηκε χθες